Για λόγια χωρίς αντίκρισμα και διόνυση του μεταναστευτικού προβλήματος σε βάθος χρόνου, κάνουν λόγο οι κάτοικοι στην νότια πλευρά της Πάτρας μετά από τη νέα σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε. Χωρίς όμως τίποτα από όλα αυτά που ακούσαμε να έχει ουσία με την έννοια της άμεσης επίλυσης του προβλήματος. Ήρθανε, μας είπανε πάλι τα ίδια, μας δώσαν υποσχέσεις. Το μόνο που μπορώ να συγκρατήσω θετικό κατά κάποιο τρόπο είναι η τοποθέτηση του Δημάρχου, ο οποίος άλλαξε τη στάση του ότι αφήστε τους εδώ και δώστε τους χαρτιά να φύγουν όλοι από εδώ, με το να τους πάρει από εδώ και να τους δώσει τα χαρτιά εκτός Πάτρα. Στη σύσκεψη έδωσαν το παρόν και βουλευτές του νομού. Η πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας, Σία Αναγνωστοπούλου, αναφέρει πως βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο σταδιακής απομάκρυνσης των μεταναστών. Είναι ένα σχέδιο ήπιας αποσυμφόρησης του λιμανιού της Πάτρας από τους μετανάστες. Και ήπια αποσυμφόρηση σημαίνει ότι θα φύγουν σταδιακά αυτοί που είναι να γυρίσουν στις ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα, από όπου έχουν φύγει θα επιστρέψουν εκεί. Οι άλλοι, οι οποίοι έχουν έλλειψη χαρτιών ή οτιδήποτε άλλο, ή εκκρεμή διαδικασία ασύλου, το αίτημα ασύλου τους κλπ, θα γίνει ό,τι προβλέπεται από τον νόμο. Το κύριο μέλημα του Υπουργείου είναι να αποσυμφορήσει ήπια αυτή την περιοχή και να ξαναπροωθήσει τους ανθρώπους, τους μετανάστες από εκεί που προήλθαν. Δεν προκρίνεται η λύση επιχείρηση Σκούπα που κάποιοι από τους κατοίκους διεκδίκησαν. Καταβάλλεται προσπάθεια, όπως τονίζει, να απομακρυνθούν οι μετανάστες όσο το δυνατόν πιο σύντομα με ειρηνικό τρόπο. Και οι άνθρωποι αυτοί έρχονται εδώ γιατί κάποιοι δυστυχώς τους υπόσχονται, μάλλον έναντι αμοιβής, ότι θα τους προωθήσουν στην Ευρώπη. Αυτό δεν γίνεται και το Υπουργείο έχει λάβει όλα τα μέτρα για να τους πείσει ότι δεν υπάρχει διέξοδος από την Πάτρα. Δεν μπορούν να φύγουν, να κοπεί αυτή η ελπίδα. Το δεύτερο είναι, και εκεί το Υπουργείο είναι σταθερό στη θέση του, ότι επειδή δεν μπορούν να φύγουν από την Πάτρα, δεν μπορεί να φτιαχτεί και άτυπος καταβλισμός εδώ στην περιοχή. Οι κάτοικοι από την πλευρά τους αναφέρουν πως δεν σκοπεύουν να μείνουν άπραγοι. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πάντως εμείς φύγαμε απογοητευμένοι από τη γενικότερη διαδικασία και αυτή τη στιγμή μετράμε τα βήματά μας προσεκτικά, τις ενέργειές μας προσεκτικότερα, αλλά είναι σίγουρο ότι το θέμα δεν θα τα αφήσουμε να περάσει.